Θρασίτε την ιερή ληστές με φακού στα χέρια, ερευνούν σταθμευμένα αυτοκίνητα σε πυλωτή πολυκατοικία στην περιοχή Ντεπό στη Θεσσαλονίκη. Σε όποια από αυτά εντοπίζουν κάποιο πολύτιμο αντικείμενο, παραβιάζουν τις πόρτες, εισπάνε τα τζάμια και το αφαιρούν. Τι έγινε, να το σπάσανε πότε τα τζάμια, πότε παίρνουν τις πινακίδες, σπάζανε το παβρίζ. Προκειμένου διαφυλάξουν τις περιουσίες τους, οι ένοικοι της πολυκατοικίας όχι μόνο τοποθέτησαν κάμερες ασφαλείας στην είσοδο και την πιλωτή, αλλά επικήρυξαν και τους δράστες. Οι ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας αναγκάστηκαν να αρτήσουν υλικό στην είσοδό της από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να φτάσουν στα ίχνη των δραστών. Σε διάφορα σημεία της πολυκατοικίας υπάρχουν αφίσες με τα πρόσωπα των διαρρηκτών εν ώρα δράσης, ενώ σε κάποιες άλλες αναγράφεται ότι ο χώρος διαθέτει σύστημα παρακολούθησης. Ναι, βάλαν και κάμερες, αλλά δεν γλιτώσαν και τίποτα. Βέβαια, με την κάμερα πήραν τους κλέφτες, αλλά. Εμένα εδώ στο μαγαζί μου σπάσανε την πόρτα, γέμισε όλο το μαγαζί με αίματα, το πιάσανε. Δεν έγινε και κάτι όμως. Οι απανωτές διαρρήξεις σε σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις έχουν γίνει εφιάλτης. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν χάσει τον ύπνο τους. Δύο βράδια τώρα δεν κοιμήθηκα. Γιατί? Γιατί έχω βάλει συναγερμό, ναι. Με έχουν κλέψει, μπήκαν μέσα τέτοια ώρα που πήγα το παιδί για μουσική που το πήγαινε, με παρακολούθησαν, μου πήραν τα πάντα. Το μόνο που ζητούν οι κάτοικοι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης είναι καλύτερη αστυνόμευση.